αυτός από ό,τι είδα, ξεκίνησε από την είσοδο και ανέβαινε προς τα πάνω, τις δύο γραμμές έχει πάρει. Με σκοπό να τα πάρει όλα, να τα πήγαινε απέναντι σε ένα ελιόφυτο. Αυτές είναι οι καντιλοθήκες, οι οποίες αφαιρέθηκαν από τάφους στο νεκροταφείο των Δάφνων, από άνδρα, στην προσπάθειά του να βγάλει χρήματα, γεγονός που προκάλεσε αγανάκτηση στην τοπική κοινωνία. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, για να είχαμε το πανηγύρι της Αγίας Ζώνης και όλο το χωριό ήταν στην εκκλησία και ό,τι είχε τελειώσει τέλος πάντων η θεία λειτουργία και είχαμε ένα καφέ και τα λοιπά με τους ιερείς, με πήρε κάποιος δημότης τηλέφωνο, ο οποίος ήρθε να ανάψει το καντήλι του, τον γονιό του, πατέρα του, της μάνας του, και μου είπε ότι είναι κάποιος στο νεκροταφείο μας και σπάει τις καντηλοθήκες. Για κακή του τύχη έγινε αντιληπτός από πολίτη που βρισκόταν εντός του νεκροταφείου, με τον ίδιο να ειδοποιεί τον πρόεδρο της κοινότητας και να κινητοποιεί τον δράστη, ο οποίος νωρίτερα ξύλωσε 20 περίπου καντηλοθήκες, τις οποίες τοποθέτησε σε μαύρες σακούλες. Αμέσως εγώ ήρθα εδώ, τον πιάσαμε παυτοφόρο, είχε ξεκινήσει από την είσοδο του νεκροταφείου δεξιά να ξυλώνει τις καντηλοθήκες, προκαλώντας ζημίες και στα μάρμαρα. Άλλες είναι βιδωμένες, άλλες κολλητές κτλ. Του είπα τι κάνεις εδώ και μου λέει της πουλάω 2 ευρώ το κομμάτι. Το οποίο το έχει σπάσει τώρα, το είχε ξαναπεί, πάει κι άλλο. Το οποίο πήγαινε και απέναντι και έσπαγε τα τζάμια. Αλλά του είχε χρησιμοποιήσει κάποια. Ο άνδρας έδρασε την ημέρα που το χωριό γιόρταζε την Αγία Ζώνη της Εωτόκου και όπως φαίνεται είχε σκοπό να αφαιρέσει και άλλες καντηλοθήκες όπως φωτογραφίζει ο τρόπος δράσης του. Είναι και προσβολή στους νεκρούς μας. Και μάλιστα ήμουν και φορτισμένος έτσι συναισθηματικά, γιατί ήταν την προηγούμενη μέρα, ήταν το μνημόσυνο του πατέρα μου, τα 40. Στο τσάκλα τον πρόλαβα να κλέψει και του πατέρα μου την καντηλοθήκη. Δεν ήταν μεγάλη αξία, απλά σας λέω συναισθηματικά πώς ένιωσα κτλ. Εμείς τον κινητοποίησαμε εδώ, το κάνω από ανάγκη, δεν έχω να φάω, τους πουλάω για 2 ευρώ. Ναι. Σε κάποιον μαζί, και στην αρχή είπε ότι ήρθε εδώ πέρα στην ακροδαφή να πει νερό. Στην αρχή είπε ότι ήρθε να πει, λέει, ψάχνω να βρω νερό εδώ, ποιο νερό του λέει ο δημότης. Ο δράστης γέμισε δύο μαύρες σακούλες με καντηλοθήκες, ενώ τη μία σακούλα την έκρυψε σε λιόφυτο λίγα βήματα από το νεκροταφείο, με τελικό στόχο να τις φορτώσει σε αυτοκίνητο και να γίνει καπνός. Είχε σκοπό, φαντάζομαι, να ξυλώσει πάρα πολλές, γιατί κάποιες τις είχε ήταν σε μια μαύρη σακούλα σκουπιδιών και άλλες τόσες περίπου τις είχε πάει απέναντι σε ένα παραγείμενο ελαιόφυτο που τις έκρυβε κάτω από μια ελιά. Με σκοπό μάλλον να τις κουβαλήσει όλες εκεί όσο μπορούσε και να έρθει με κάποιο αυτοκίνητο να τις πάρει, γιατί εδώ ήταν με ένα μηχανάκι. Το έχει καταστρέψει. Αφού έχει σπάσει το τζαμάκι, δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί να ανάβει το καντήλι μέσα. Αφού ακινητοποιήθηκε αρχικά από δημότη και μετέπειτα από τον πρόεδρο της κοινότητας Δάφνων, συνελήφθη από την αστυνομία με τον δράστη να βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τον νόμο. Αμέσως εγώ πήρα τηλέφωνο του ΑΤ Αγίου Μύρωνα και προς τιμή του διοικητής ήρθε ο ίδιος ο διοικητής του Αγίου Μύρωνα, προφανώς δεν είχε δύναμη για να στείλει, μαζί με τον αξιωματικό υπηρεσίας. Τον πήραμε από εδώ. Ακολουθήθηκε η διαδικασία του αυτοφόρου. Εγώ κατέθεσα και μήνυση και είπα ότι επιθυμώ την ποινική του δίωξη. Θεωρώ ότι πέρα από την αξία των καντηλοθηκών, πόσο κάνει 30-40 ευρώ η καθεμία να την αγοράσει κάποιος, είναι και προσβολή στους νεκρούς μας.